Πολύ δύσκολες στιγμές βίωσε η 10χρονη κόρη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο Taekwondo, Πόπης Κουτρούτσου, όταν η Σάβαλαν ξαφνικά στο σπίτι τους κακοποιεί, ενώ θύμα ληστείας έπεσε και η Βαλέρια Χοψονίδου. Συγκεκριμένα, 2 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η ίδια κάποια στιγμή μέσα στη μέρα άφησε την κόρη της στο σπίτι που ζουν στην Κοπενχάγη για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Η μικρή μετά από λίγο, ωστόσο, της τηλεφώνησε και της είπε ότι μπήκαν μέσα κακοποιοί για να ληστέψουν. Η μικρή κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι και γλίτωσε από τα χειρότερα. Η περιγραφή της Κουτρούτσου στο Λόβιτ για τη ληστεία στο σπίτι της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την άσχημη εμπειρία. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα γινόταν αυτό στη Δανία, γι' αυτό και την αφήναμε μερικές φορές μόνη της. Δεν πρόκειται να το ξανακάνουμε. Φύγαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ για 50 λεπτά, τα οποία ήταν αρκετά για να γίνει το κακό, δηλαδή να μπουν οι δράστες μέσα και να πάρουν ό,τι βρουν. Ήταν 23 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι. Στη Δανία είναι νύχτα τέτοια ώρα, δεν έχουμε ήλιο ούτε φως. Άνοιξαν την πόρτα με λωστό και μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τα χρυσαφικά. Η μικρή ήταν στο δωμάτιο της πάνω στο κρεβάτι με το iPad και έπαιζε διαδικτυακά με την κολλητή της. Όταν τους άκουσε το είπε στην φίλη της και την παρακάλεσε να πάρει το 112 ή να καλέσει βοήθεια. Έμεινε κρυμμένη, δεν μίλησε καθόλου. Δεν με κάλεσε εμένα και μου έκανε τρομερή εντύπωση και έκπληξη. Όταν τη ρώτησα γιατί δεν με πήρε μου είπε γιατί θα τρόμαζες και θα έπαιρνες τηλέφωνο και θα είχαν ακούσει ότι είμαι στο σπίτι. Ότι πιο έξυπνο άκουσα. Όταν πήγα σπίτι και είδα αυτό η καρδιά μου πήγε να σπάσει κατέληξε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.